Γεια σας φίλοι YouTubers, σε αυτό το βίντεο θα δούμε το Tier 6 αεροπλανοφόρο Aircraft Carrier αμερικανικό, το Saipan. Να το δούμε λίγο έτσι, να κάνουμε μια γύρα, όχι και πολύ εύκολα, να δούμε τα αεροπλάνα που έχει επάνω. Έτσι, πολύ ωραίο. Και να ξεκινήσουμε να κοιτάξουμε τα χαρακτηριστικά του. Concealment. Μπορούν να το δούνε από απόσταση 12,2 χιλιόμετρα από την θάλασσα και 12,7 χιλιόμετρα από τον αέρα. Πάρα πολύ καλά για τόσο μεγάλο πλοίο, γιατί 12,2 χιλιόμετρα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη απόσταση όταν μιλάμε για μάχες με πλοία. Maneuverability. 34 κόμβι, πάρα πολύ γρήγορο. Φανταστείτε ότι το πλοίο είναι τεράστιο και πιάνει 34 κόμβους όσο πιάνουν destroyers και περισσότερο από κάποια battleships. Το Κόγκο ας πούμε πάει 31 και το Fusion νομίζω πάει 26-27, δεν θυμάμαι. Βέβαια δεν στρίβει εύκολα, 875 μέτρα turning cycle radius και το rudder για να στρίψει θέλει 21 δευτερόλεπτα, σίγουρα είναι πάρα πολύ αργά, αλλά από την άλλη αποζημιώνεστε από τους 34 κόμβους της ταχύτητας. Το βάζετε δηλαδή στην ευθεία και το αφήνετε να τρέχει. Αντιαεροπορικά όπλα, 16 επί 1 των 20 χιλιοστών, 10 επί 1 των 40 χιλιοστών και 5 επί 2 των 40 χιλιοστών. Όσον αφορά τα αεροπλάνα που έχει, αυτή τη στιγμή έτσι όπως το βλέπουμε, παίζει με 3 σκουάντρων, με 3 σμήνι, 6 αεροσκάφη το κάθε σμήνος. Έχει άλλα 40 αεροσκάφη σε εφεδρία, τα οποία είναι στο hangar, στο, όχι υπόστρωμα, πώς το λένε, κάτω από το, από τον αεροδιάδρομο που έχει, στο κατάστρωμα, κάτω, στο κάτω κατάστρωμα, το βρήκα τελικά. Στη συγκεκριμένη στιγμή έχει ένα σμήνος από μαχητικά, ένα από τορπιλοπλάνα και ένα από βομβαρδιστικά από bombers. Θα δούμε αργότερα τι γίνεται όταν θα το αναβαθμίσουμε. Και survivability, 39.900 hit points, armor από 6 έως 152 mm. Μην βασιστείτε σε καμιά περίπτωση στην armor, σαν να μην υπάρχει, γιατί συνήθως σας ρίχνουν, αν χτυπήσουν το κατάστρωμα ειδικά με high explosive θα πάρετε φωτιά, το armor πολύ δύσκολα θα κόψει τον αντίπαλο, θα κόψει τις βολές του αντιπάλου. Να δούμε λίγο τα modules που υπάρχουν. Μπορείτε να αναβαθμίσετε το hull, το οποίο είναι η κύρια αναβάθμιση που θα κάνετε. Αυξάνει τα hit points σε 41.300, συν 1.400 δηλαδή. Μπορείτε να αφήσετε εφεδρεία στα πλοία συν 8 μονάδες, οπότε αντί για 40 πλοία, στα πλοία είπα, στα αεροσκάφη, αντί για 40 πλοία, άντε πάλι πλοία, αντί για 40 αεροσκάφη εφεδρεία να έχετε 48. Secondary gun turret συν 4, το αρχικό full δεν έχει κανένα, οπότε θα δείτε τώρα ότι μόλις θα το κάνω αναβάθμιση, εδώ θα βγάλει και artillery, να το, οπότε έχετε 4 επί 1 των 127 mm, όχι ιδιαίτερα δυνατά κανόνια, τα οποία ρίχνουν σε απόσταση 4 χιλιόμετρων. Υπάρχει όμως κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να σας έρθει κανένα destroyer κάτω από 4 χιλιόμετρα, να έχει ξέρω εγώ 500, 300, 700 hit points, 1000 το πολύ, και να του ρίξετε με το secondary armament, να το βυθίσετε και να την γλιτώσετε. Σπάνια περίπτωση, αλλά τουλάχιστον λέτε ότι από το τίποτα καλό είναι και αυτό. Μπορείτε να αναβαθμίσετε επιπλέον τα τορπιλοπλάνα σας, τα οποία εάν τους κάνετε την αναβάθμιση παίρνετε το μοντέλο Douglas TBP Devastator. Δεν έχω ιδέα τι διαφορά έχει από αυτό σαν πραγματικό μοντέλο. Στο παιχνίδι πάντως έχει συν 12 κόμβους επιπλέον ταχύτητα, οπότε πάει στους 106. Η μεγάλη διαφορά είναι οι τορπίλες, οι οποίες έχουν συν 2.600 πόντους, οπότε από τους 5.900 πάει στις 8.500. Καταλαβαίνετε ότι πλέον με δύο τορπίλες μπορείτε να κάνετε 17.000 πόντους damage, πάρα πολύ καλά, ενώ πριν με τις 11.000 που έχουν 10, 11.800 χτυπούσατε, βυθίζατε, δεν βυθίζατε ένα destroyer με τις απλές τις τορπίλες. Θα μου πείτε αυτό είναι το
Γιατί το λέω αυτό, τα destroyers μπορεί να έχουν και λιγότερους hit points, αλλά αυτό που βλέπετε το 5900 είναι το maximum torpedo damage, είναι το maximum damage που κάνετε. Θα δείτε και στο παιχνίδι αργότερα ότι έχουμε κάνει κάποια χτυπήματα και το πραγματικό damage είναι περίπου στο μισό. Κάνουμε και αυτό αναβάθμιση. Έχω παίξει, φυσικά έχω παίξει αρκετά παιχνίδια και το έχω αναβαθμίσει πλήρως. Δεν έχω πάρει το Ranger, αλλά αυτό είναι άσχετο. Πάμε τώρα στα μαχητικά μας. Τα μαχητικά, αν τα κάνετε αναβάθμιση, παίρνετε συν 31 κόμβους σε ταχύτητα. Καταλαβαίνετε ότι όταν θα πρέπει να καταδιώξετε κάποια αντίπαλα αεροσκάφη, είτε είναι μαχητικά, είτε τορπιλοπλάνα, είτε bombers, πηγαίνετε πολύ πιο γρήγορα και τα προλαβαίνετε, δεν σας ξεφεύγουν εύκολα. Average damage per second συν 24, πολύ μεγαλύτερη διαφορά στα hit points που μπορείτε να κάνετε ζημιά στους αντιπάλους. Το loadout ακόμα δεν ξέρω τι είναι και δεν πρόκειται να μάθω, γιατί έτσι έχω σατιστεί. Και survivability έχουν και 240 hit points επιπλέον. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Το κάνουμε και αυτό μια αναβάθμιση. Τώρα, ενώ στην αρχή έχετε τη δυνατότητα να έχετε τρία σμήνια από ένα fighter, ένα τορπιλοπλάνο και ένα bombers κάθε σμήνος, τώρα σας δίνεται η δυνατότητα με τις αναβαθμίσεις που έχουν γίνει, αφού φυσικά πάρετε το full, βλέπετε το βελάκι το οποίο σας δείχνει πώς πρέπει να ακολουθηθεί η πορεία για να μπορείτε να κάνετε αυτές τις αναβαθμίσεις. Αφού πάρετε το full, μπορείτε να πάρετε μία squadron από bombers και δύο από fighters. Όσοι θέλουν να κάνουν ένα στυλ ότι παίρνω δύο σκουάντρους από fighters και πηγαίνω και κυνηγάω τα αντίπαλα αεροπλάνα, θα πρέπει να παίξουν με αυτή την αναβάθμιση. Και φυσικά αυτό που μου αρέσει εμένα περισσότερο και αυτήν παίρνω όταν μπορώ να κάνω την αναβάθμιση, οι τρεις σκουάντρους γίνονται τέσσερις σε σύνολο, οπότε έχετε μία σκουάντρον, ένα σμήνος από fighters, δύο σμήνοι από torpedo bombers και ένα σμήνος από κλασικά bombers, από dive bombers. Σίγουρα αυτό είναι και η σύνθεση η οποία σας δίνει πολύ μεγαλύτερη δύναμη πυρός. Εάν καταφέρετε αυτή τη δύναμη πυρός να την χρησιμοποιήσετε και να την εκμεταλλευτείτε όσο καλά μπορείτε, τότε θα κάνετε πολύ μεγάλη ζημιά στον αντίπαλο, πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Εγώ δεν τα κατάφερα, όσα παιχνίδια και να έπαιξα, κάποια στιγμή που θα το καταφέρω μπορεί να σας το δείξω. Να κάνουμε λοιπόν την αναβάθμιση. Αυτή είναι η σύνθεση με την οποία μ' αρέσει να παίζω. Έχω κάνει και ένα upgrade. Αν δείτε τα upgrade, το συγκεκριμένο είναι το Air Groups Modifications 1, το οποίο δίνει συν 10% στα όπλα των αεροσκαφών καλύτερο effectiveness, τα κάνει δηλαδή να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Έχει διάφορες αναβαθμίσεις, δεν θα σας τις δείξω όλες τώρα. Υπάρχει μία η οποία σκέφτομαι να πληρώσω 250.000 ή να μην τα πληρώσω, η οποία δίνει συν 20% survivability στα fighters. Φαντάζομαι ότι τους δίνει κάτι σαν συν 20% περισσότερους hit points. Δεν ξέρω αν τους γράφει ή όχι, οπότε να βλέπουμε εδώ πέρα ας πούμε ότι έχει survivability 1220, αλλά πάνω σε αυτό το 1220 σας δίνει συν 20%. Λογικά θα δίνει και σε όλα τα υπόλοιπα, έτσι δεν θα δίνει μόνο στα fighters, οπότε το 1160 θα είναι συν 20%. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Το artillery το είδαμε. Ας περάσουμε να δούμε κάποιες μάχες, έτσι ώστε να πάρετε μια ιδέα τι έχει γίνει. Τις μάχες τις έχω ήδη παίξει και δεν θα δείτε κάποιες καλές μάχες, αλλά θα καταλάβετε πως τουλάχιστον δεν πρέπει να παίζετε, γιατί θα δείτε ότι έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Ξεχνιέμαι σε κάποια σημεία, ξεχνάω πού πηγαίνει το αεροπλάνο μου επειδή βλέπω πού είναι το πλοίο μου, ξεχνάω τα τροπιλοπλάνα γιατί βλέπω τα bombers, το αντίστροφο, και γενικά γίνεται κάτι το οποίο θα το ονόμαζα χταρμά. Μπορείτε όμως να δείτε τι λάθη έχω κάνει και να καταλάβετε πώς δεν πρέπει να παίξετε. Τώρα το πώς πρέπει να παίξετε είναι και δικό σας θέμα, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δείτε και ποιο είναι το δικό σας στυλ μάχης. Να περάσουμε λοιπόν στις μάχες μας.
τέσσερις μάχες είναι σύνολο, εκτός και αν αλλάξω γνώμη και δεν βάλω κάποια, αν βγάλω κάποια ή αν προσθέσω κάποια, προς το παρόν λέω από τώρα ότι είναι τέσσερις μάχες. Μάχη στην οποία δεν είμαστε top tier, στην αντίθετη πάλι ομάδα υπάρχει ένα ranger, ένα Nagato, τα οποία είναι tier 7 και ένα sims. Από αυτά μόνο το Nagato ξέρω ότι είναι battleship. Το sims νομίζω είναι αμερικανικό destroyer. Το ranger δεν γνωρίζω. Και τις μηχανές θα του πούμε να κάνει αυτό το πράγμα που βλέπετε και φυσικά θα βρούμε ένα πλοίο κατά προτίμηση battleship έτσι ώστε να στείλουμε τα σμήνη μας όταν απογειωθούν για να κάνουν περιστροφή γύρω από το battleship και αν τυχόν κάποιος αντίπαλος, κάποιο αντίπαλο αεροπλάνο αρχίσει και μας κυνηγήσει θα έχουμε το πλεονέκτημα της υποστήριξης των αντιαεροπορικών του συγκεκριμένου πλοίου και όσων βρίσκονται κοντά. Δουλεύουμε πάλι με ένας μήνος μαχητικών, ένας μήνος τορπιλοπλάνων και ένας μήνος bombers. Βομβαρδιστικών. Θα περιμένουμε μέχρι οι πρώτοι αντίπαλοι να γίνουν spot πιθανότατα από αυτό το σμήνος μαχητικών. Αργά αργά βλέπετε τα πλοία μας, ο στόλος, διαλέγω το μεσαίο πλοίο γιατί θα έχω αντιαεροπορική κάλυψη και από αυτά τα δύο. Σε αυτό το σημείο δεν ξέρω αν αυτό έχει το βεληνεκές να με καλύψει, σίγουρα ρίχνει μέχρι εδώ, αλλά δεν ξέρω αν εμπλακούμε σε αυτό το σημείο τι θα γίνει. Έχουμε τους πρώτους αντιπάλους, σε αυτό το σημείο βλέπουμε έναν. Δεν φαίνεται τώρα εδώ κανείς, τους χάσαμε και αυτός θα χαθεί λογικά πίσω από το νησί. Να προχωρήσω, εδώ υπάρχουν δύο δικοί μας, ας προχωρήσω έστω και λίγο. Χάθηκε φυσικά. Εντάξει, δεν πρόλαβα να πω, θα τον ξαναδούμε. Τον είδαμε, θα του ρίξουμε από πίσω μια φορά. Να δοκιμάσω να του ρίξω από πίσω. Μήπως είναι καλύτερα όταν τα bombers επιτίθονται από την πρίμνη προς την πλώρη. Να και κάποιος κρυφά βγήκε ξαφνικά. Μας ρίχνει και αυτός. Άντε να δούμε τι θα κάνουν τα bombers μας. Έστριψε, τον είδατε. Δύσκολα θα τον χτυπήσουμε. 4F. Ρίξαμε μία, του βάλαμε φωτιά. Πάλι καλά. Το 3 έριξε. Έριξε. Πάμε να φύγουμε τώρα. Ελπίζω να μην πάρει χαμπάρι τις βόμβες μας, γιατί ρίχνει σε, τις τορπίλες μας, γιατί ρίχνει σε αντιπάλους. Μία θα τον χτυπήσει σίγουρα. Δύο θέλω. 2, 3, 4, 8. Καλά, εντάξει, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Τρεις πλοίο όπως το Όμαχα που είναι γρήγορο και μπορεί να στρίψει ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα, εντάξει, μπορούσα να φανταστώ και 6. Αλλά έτσι σε πραγματικές συνθήκες είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Τώρα, θα περιμένουμε φυσικά. Το 4 τι γίνεται, γιατί ποιος του ρίχνει. Μπράβο Γιάννη, το ξέχασες τελείως. Την πατήσαμε. 4 πάνε εδώ, ό,τι αντιαεροπορική κάλυψη και να... Τι αντιαεροπορική, πάει, μας καθαρίσανε. Ουδέν κακό να αμπηγές καλού, που έλεγε και η γνωστή τραγουδίστρια.
Εσύ τώρα πας για τα δικά μου τα τροπιλοπλάνα, αλλά ναι, θα την πληρώσεις, καλά να πάθεις. Το καλό στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντάξει, το κακό είναι ότι χάσαμε το Σμήνος. Το καλό είναι ότι από τη στιγμή που πέφτει το Σμήνος, ετοιμάζονται κατευθείαν στο αεροπλανοφόρο τα επόμενα πλοία. Πώς τον χτυπήσαμε αυτό, τα παιδιά? Μάλλον ήταν η φωτιά που βάλαμε. Δεν έσβησε η φωτιά ακόμη? Ή η φωτιά ή οι πλημμύρες που κάναμε δύο φορές. Κάναμε πλημμύρα στον ίδιο βέβαια. Προφανώς ανοίξαν δύο τρύπες. Δεν είχε να κάνει repair και ήταν πάρα, πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Πολύ μ' άρεσε. Μας χαμογέλασε η τύχη. Εδώ τώρα έκανα ένα ψηλό λάθος, αλλά φοβήθηκα. Λάθος από ποια άποψη? Θα πρέπει τώρα τα τροπιλοπλάνα να κάνουν ολόκληρο το γύρο, γιατί πάνε και προσγειώνονται από την Πρίμνη προς την Πλώρη. Πάλι πάτησα το πλήκτρομιο. Αν το αεροπλανοφόρο κοιτούσε προς τα εδώ, θα είχαν ήδη προσγειωθεί, γιατί θα ερχόταν όπως δείχνω με το ποντίκι έτσι και θα προσγειωνόταν. Τώρα που η Πλώρη κοιτάει προς αυτήν την πλευρά, πρέπει να κάνουν τον κύκλο και να έρθουν από την Πρίμνη προς την Πλώρη και να προσγειωθούν. Τέλος πάντων, 4 να ξεκινήσει. Το είδα να προσγειώνεται και είπα προσγειώθηκε. Εντάξει, πήρε, κατέβηκε. Άντε τώρα να περιμένεις πόση ώρα να ξαναπροσγειωθεί. Κάποιον άλλον έστειλα αλλού αντί για το αεροπλανοφόρο. Σας είπα ότι ακόμα δεν έχω συνηθίσει. Και εδώ βλέπω αντιπάλους. Μου φαίνεται ότι το καλύτερο σημείο μου μάλλον θα είναι να κάτσω εδώ, να κοιτάω προς τα επάνω, όπως βλέπουμε το χάρτη. Έτσι ώστε όποιος και να έρθει να μπορέσω να φύγω. Λοιπόν, πάμε και λίγο όπισθεν τώρα, για να έχω δυνατότητα να μην χτυπήσει εδώ στη γραμμή. Εδώ φαίνεται η γραμμή, αυτό είναι το τέλος του χάρτη της πίστας, να μην χτυπήσει προς τα πίσω. Και μάλλον θα στείλω τα... Ναι, αυτός πάει. Αξίζει τον κόπο να πάω μέχρι εκεί? Εδώ πρέπει να έχουμε ένα μικρό blackout από ό,τι κατάλαβα. Αυτούς θα κυνηγήσουμε. Γλίτωσε τις τορπίλες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία κίνηση. Άντε να βγουν όλοι. Γιατί πολύ το άργησα τώρα, σαν να είχα blackout και εγώ είμαι. Και μετά θα πάμε να κάνουμε μαγιά στο φιούζο. Τορπίλες εδώ. Πάλι στο νησί θα πέσουμε με τις τορπίλες. Πάλι στο νησί θα πέσουμε με τις... Δεν στρίβει. Φυσικά καλά κάνει. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο και δεν στρίβει. Έχει δίκιο και δεν στρίβει. Για να δούμε τι θα κάνουν οι τορπίλες μας, οι βόμβες μας. Έστριψε τελευταία στιγμή. 2. Ζήτω το έθνος. Ζήτω το έθνος. Όχι. Φύγε εσύ. Το 2 εδώ πάνω. 2, τι κάνεις εκεί πέρα? Τι κάνεις εκεί πέρα?
το πιάσουμε στον ύπνο ή θα μας πιάσει στον ύπνο. Εκεί πρέπει να είναι λίγο καλά. Εδώ. Βέβαια, τίποτα δεν κάναμε, τίποτα. Τίποτα, θα γυρίσει κατευθείαν επάνω μας. Μας κατέριψε και δύο. Δύο μας κατέριψε από ό,τι κατάλαβα. Πέρασε από ανάμεσα. Τίποτα. Τώρα το σκάφος πάμε να το κάνουμε ένα μεγάλο ταξιδάκι. Θα το πούμε κάτσε και από εδώ πίσω. Να φύγουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Αυτός είναι αρκετά κοντά. Για να δούμε τη θετική απόσταση. 21 χιλιόμετρα έχει δημιουργηθεί για να μας χτυπήσει αν είναι φιούζο. Το Ναγκάτο κοντά πρέπει να είναι. Στα 20,7 πρέπει να έχει βεληνικές για να μας χτυπήσει. Δεν νομίζω. Αλλά έχουμε και εμείς δυνατότητα να πάμε με τα μπόμπερς και να του ρίξουμε. Αυτός θα μας κυνηγήσει και πολύ εύκολα θα μας βρει. Τι είναι, Γκρεμιάτσκι. Αυτός έχει βεληνικές στα 10 χιλιόμετρα περίπου. Όχι, το Γκρεμιάτσκι πρέπει να έχει λίγο παραπάνω. Περίπου στα 12 πρέπει να έχει. Τώρα ποιο να χτυπήσουμε. Να χτυπήσουμε το... Τι να κάνω τώρα, το Γκρεμιάτσκι θα χτυπήσουμε. Πεσακόλα. Έριξε... Έριξες, ρε Γκρεμιάτσκι, άντε και έριξες, τι έριξες. Καλά, και εγώ τώρα εκεί που θα σου ρίξω, άμα σε βρει μία, άμα σε βρει μία θα είναι λίγο. Άλλαξα. Ποιος είναι εδώ. Και γιατί το, α. Τι έγινε, σε λίγο θα τελειώσει το παιχνίδι. 8.46 με 3.90 δεν τη γλιτώνουν εύκολα οι αντίπαλοι. Το 2 ας βοηθήσει το 3. Το 3 8.61, ίσα ίσα θα προλάβουν. Και αυτός φεύγει. Γιατί φεύγεις ρε Ναγκάτο. Θα περάσουμε πάνω από τα διαεροπορικά του Γκρεμιάτσκι. Αν θυμάμαι καλά δεν έχει και ιδιαίτερα πολλά. Και όσο ρίχνεις αυτό να... 8.76. Ας πάμε πιο εκεί. Να τα αποφύγουμε όσο γίνεται. Μετά θα πρέπει να ξανακατεβούμε. Σε εμάς ρίχνει. Ελπίζω να μην μας καταρρύψει κανένα αεροπλάνο. Έλα τώρα, ναι, από μακριά, εδώ, έλα, τώρα γυρνάω, το 2 να επιτεθείς αυτόνα για να μας αφήσει ήσυχο το 3, τώρα γυρνάει από την άλλη και πάλι την πατήσαμε. Άντε, ρίξτε από μπορείς. Πού είναι, τι να ρίξει, τίποτα, μας διαλύσανε. Μας διαλύσανε. Χαμπάρι δεν πήρα τι έγινε. Ευθεία πιστεύω θα έρχεται. Θα στρίψει μέχρι την ώρα που θα έρθουν τα μπόμπερ μου. 800 δεν πάμε καλά. Α, κάναμε καπ στο Β, οπότε έχουμε μια πιθανότητα κάτι να κάνουμε. Α, και βλέπω ότι στο Β ως αυτόν θα πάμε.
Και τροπίλες αυτό θα ρίξω. Σε αυτό θα πάμε γιατί είναι μέσα στο β. Ίσως να κάνουμε reset. Θέλω να πιστεύω. Γίνεται κόκκινο σιγά σιγά. Το τι δεν είναι καταδιοκτικά. Αναγνωριστικό είναι. Δεν βλέπω να έχει καταδιοκτικά εδώ μπροστά. Κοντά. Στρίβει. Δώσ' του μία μπας και κάνουμε reset. Κάναμε, είδατε ένα ψηλό reset που κάναμε. Καλό ήταν. Defended base, μια χαρά είμαστε. Πού είναι τα... Άμα στρίψεις, εκεί σε θέλω. Στρίψε λίγο ακόμα. Στρίψε λίγο ακόμα. Και μην πάρεις χαμπάρι ότι είμαι εγώ εδώ. Μην πάρεις χαμπάρι ότι σου ρίχνω. Έλα. Δεν στρίβει, δεν στρίβει, δεν στρίβει. Δεν στρίβει. Τώρα έχει αρχίσει να στρίβει. Δεν ξέρω αν είναι καλό τώρα ή αν είναι κακό. Ευτυχώς πέσαν όλες οι τορπίλες και οι τον βυθίσανε. Τουλάχιστον κερδίσαμε. Δεν πιστεύω να χάσουμε από το 994. 1000 κερδίσαμε. Τουλάχιστον κερδίσαμε. Και... πήραμε 1275 πόντους experience, τους οποίους θα τους χρειαστούμε πάρα πολύ να κάνουμε κάποια αναβάθμιση. Να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, team score. Βλέπετε ότι δεν κάναμε κανένα καλό παιχνίδι, αλλά λόγω νίκης πήραμε 1275 πόντους. Δεν ήταν άσχημα, experience. 3 τορπίλες 15.633 πόντους, 6 direct bomb hits 2.869. Οι 3 τορπίλες είναι 3, 5, 15, 5.200 πόντους η κάθε μία. Για να κάνω αυτούς τους πόντους σε direct, σε βόμβες, δηλαδή θα πρέπει να κάνω περίπου 10. 2.800, 10 με 11. Όχι ρε παιδιά, μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Τρεις τορπίλες κάνανε, τώρα με το μυαλό δεν μπορώ να τα βγάλω, αλλά 5.600, 2, 4, 5 φορές περισσότερο, 5.840, 2, 5, 10, 5 με 6 φορές περισσότερο damage από όσο 6 βόμβες. Τέλος πάντων, back to port και θα το αλλάξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η μάχη μας έχει ξεκινήσει ήδη. Θα προσπαθήσουμε να πάμε το αεροπλανοφόρο μας στην πίσω πλευρά από το νησάκι εδώ. Θα βγάλουμε και τα αεροπλάνα. Παίζουμε με ένα σμήνο μαχητικών, δύο σμήνη τορπιλοπλάνων, το 2 και το 3 και το 4 και ένα σμήνο βομβαρδιστικών. Τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με αυτά. Στο chat όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Βγαίνουν τα τορπιλοπλάνα το 4. Το 5 έχει βγει ήδη. Το 2 δεν βλέπω. Ανάτο. Όλοι εδώ είναι, παιδιά. Οι αντίπαλοι μας τι κάνανε. Όλοι μαζί είναι. Δεν έχουν ξεκινήσει να πάνε πουθενά. Αυτό είναι ωραίο στόχος εδώ πέρα. Αλλά... δύο battleships μαζί. Το Μιόγκι ειδικά.
Δεν βαριές, παιχνίδι είναι. Όχι βαριές, γιατί αυτοί που έρχονται είναι κακά παιδιά. Οι οποίοι όμως κυνηγάνε τους άλλους και πάμε εμείς σε αυτή την πλευρά να χτυπήσω το μιόγκι, φεύγει μακριά, το φιούζο θα χτυπήσω, θα προσπαθήσω να το χτυπήσω, τους ρίχνει. Μ' αρέσει που ρίχνουν όπως να είναι και πετυχαίνουν. Τώρα κοιτάξτε, όχι έστρεψε τώρα, εντάξει. Η δεύτερη θα πετύχει. Εγώ δίθεν τις ρίχνω και σταυρωτά τις τορπίλες και πάλι δεν μπορώ να πετύχω. Θεωρητικά κάνω και... Νάτος, νάτος, κοίτα, έχει γούστο. Τώρα εγώ θα πάω στο μειόγκι, πλάκα πλάκα. Άντε ρε παιδιά, δεν θα πάω στο μειόγκι. Ούτε κι εγώ ξέρω τι θα κάνω. Τι θα έρθουν σε μένα τώρα. Αν είναι να έρθουν σε μένα, πάμε σε αυτόν, γιατί δύσκολα τα πράγματα. Πάμε μπας και προλάβουμε. Μπορεί και να μην με είδαν. Μπορεί. Και να δούμε, μπόμπερ από πίσω θα ρίξει, θα κάνει δουλειά. Πέντε, F, 2, F, άντε φύγετε, γρήγορα φύγετε. Τρεις, ω, πολύ ωραία. Το δεύτερο spread μου που είναι, το πρώτο θα βρει μία. Μία βρήκε. Έλα, έλα και μία ακόμα από εκεί, 2, 3, 5, 8. Αυτό σαν να ήταν καλύτερο. Άλλη μία θα βρει. Δύο τορπίλες. Δύο τορπίλες. Και έχει 27 από 45. Όλη τη ζημιά εγώ του την έκανα. Ελπίζω. Εσύ ακόμα κουνιέσαι εδώ πέρα. Τι χάσαμε. Ένα μπόμπερ. Αυτό. Άμα δεν μας πετύχουν στο δρόμο, να μας εξαφανίσουν στο δρόμο, πάμε καλά. Πάλι ανάποδα το έχω το αεροπλανοφόρο. Πάλι με την πλώρη θα το δουν. Πώς τα καταφέρνω, ε. Ας μπουν πρώτα τα bombers. Τα καταδιωκτικά τελευταία θα τα βάλω μέσα. Ελπίζω να μην τα ξεχάσω μόνο. Δύο. Ελπίζω ότι τώρα θα είναι αρκετά μακριά να μπουν... είναι, ναι, εντάξει. Το παράκανα. Κάνει κύκλο στο 4. Άντε 4. Άντε 4, μην σε προλάβει το 2 και μην σε προλάβουν τα μαχητικά και ζαλιστώ πάλι. Ξαφνικά χάσαμε δύο πλοία μαζί. Και εκεί που έλεγα ότι τους έχουμε, πήγα να πω, τους έχουμε βυθίσει δύο πλοία και δεν μας βήθησαν κανένα, αναποσβήνει και lag εδώ πάνω, βλέπω, δεν έχω ιδιαίτερα κακό ping, μέχρι 100 κάτι είδα, 109, 107, πόσο είδα, και τώρα παίζει 60, 70, 80, τι είναι αυτό. Αυτό είναι τώρα πάτησα ένα πλήκτρο που δεν έπρεπε να το πατήσω. Ωραία.
Πάτησα το πλήκτρο Start και φοβήθηκα ότι θα γυρίσει, θα βγει στο desktop. Αγαπητό αεροπλανοφόρο μου, πάμε να φύγουμε από εδώ. Και πάμε πάλι, μάλλον από εδώ θα έρθεις, και πάμε πάλι εδώ πίσω από το νησάκι. Να αρχίσουμε να βγαίνουν τα παιδιά έξω τώρα εδώ. Και να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Φιούζο, τον οποίο τον συναντήσαμε προηγουμένως. Το 5 μπορεί να του ρίξει ό,τι ώρα θέλει. Τα bombers μπορεί να του ρίξουν ό,τι ώρα θέλουν. Μιόγκι, εδώ το καημένο. 9.000 από 17. Κάτι του ρίξανε, τορπίλες δεν είδα. Κοιτούσα το μιόγκι και δεν είδα τι του ρίξανε. Αν στρίψει... Εδώ μπορεί να φάει και τη δική του την τορπίλη. Κόκκινη είναι, άρα είναι δική του. Από δικό του. Όχι δική του. Από δικό του. Άντε παιδιά, ελάτε μαζί. Ελάτε μαζί παιδιά, μπράβο παιδιά, κυνηγήστε τον τώρα. Το 5 εδώ ακριβώς από πίσω. Ακριβώς από πίσω θα μου ρίξεις κανένα δυο αεροπλάνα μέχρι να σου ρίξω τις βόμβες, ε. Θα μου τα βυθίσεις. Έλα. 2. Δεν ήταν άσχημα. Άσχημα ήταν γιατί με έφαγε 2 και ένα τρίτο τώρα. Με το χέρι δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλειά εδώ. Αν είμαι τυχερός, 3F, 4F. Μόνο άμα στρίψεις θα πέσουν απάνω σου. Ναι, μόνο άμα στρίψεις θα πέσουν απάνω σου. Μία ναι, τον βρήκε. Άντε άλλη μία. Και η τρίτη. Όχι. 3 τορπίλες. Συν 2 τορπίλες και λέω. Και 3 είχαμε, 5 έγραψε. 3, 6, 9. Εδώ του έρχονται κάποιες, θα βυθιστεί τώρα. Μόλις πήραμε προβάδισμα, όχι, ήμασταν ήδη μπροστά. Ωραία. Εγώ ποιον βύθισα, ρε παιδιά. Δεν πάω καλά, πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα από το παιχνίδι. Τα έχω χαμένα και η πλευρά στην οποία έχουμε υπεροπλία είναι εδώ. Είναι εδώ, οπότε φεύγουμε εδώ πίσω. Φουλ τις μηχανές. Τον βύθισα εγώ, δεν κατάλαβα. Εκτός και αν αυτός βυθίστηκε επειδή του είχα κάνει πλημμύρα ή του ανάναψα φωτιά. Το χτύπησε η τορπίλη από το αεροπλάνο, από το τορπιλοπλάνο του συμπαίκτη και δεν ήταν αρκετό το damage που του έκανε. Οι υπόλοιπες τορπίλες ήταν δικές μου. Τι είπα τώρα, οι υπόλοιπες τορπίλες ήταν δικές μου, ναι. Του άφησε, ξέρω εγώ, 500 πόντους, 300, 200 πόσους του άφησε και η φωτιά ή η πλημμύρα κατανάλωσε τους υπόλοιπους hit points που είχε ο αντίπαλος. Τορπίλο. Χαμένα τελείως τα έχω. Το bomber μου βγήκε έξω, θα τον στείλω σε αυτόν εδώ, ο οποίος τι είναι, Cleveland. Cleveland, δεν στρίβεις εκεί που είσαι καλύτερα. Στρίψε να δω από ποια μεριά θα πας για να το στείλω από πίσω το αεροπλάνο. Μπράβο. Ας το μακριά, σας πάει από μπροστά. 3 μέρες θα κάνουμε.
Τρία hits, δύο sets on fire και δεν μου έχει χτυπήσει ούτε ένα bomber μέχρι τώρα. Βλέπετε διαφορά στα αντιαεροπορικά. Μπορείτε να καταλάβετε διαφορά στα αντιαεροπορικά. Για να δούμε, αυτές πέσανε σε καλούτσικη γωνία, πιστεύω. Πιστεύω. Εδώ μου έφαγε ένα. Έριξε και το τέσσερα. Θα καταφέρει να περάσει από ανάμεσα. Έφαγε μία, άλλη μία θα φάει από ό,τι βλέπω. Αλλά κατάφερε. Χάσαμε το, είδατε, τον χτύπησε η τορπίλη, δεν συνέχισε. Αλλά ήταν ήδη βυθισμένος. Αυτός θα κάνει το λάθος να με κυνηγήσει και θα βγει από το Cup Circle. Χα. Λες. Πρέπει να κάνω reset. Πρέπει να γυρίσω το πλοίο να πάει να χτυπήσει τον αντίπαλο έστω και με τα secondary armament. Δεν προλαβαίνω όμως. Χάσαμε. Χάσαμε από pace capture. Μόλις κάναμε 6 τορπίλες. Μόλις ρίξαμε 6 τορπίλες οι οποίες είναι και αναβαθμισμένες. Χάσαμε από πώς να το πω, από κακό situational awareness. Αυτός μήπως δεν θα κάνει reset, όχι. Άμα δεν κοιτάς το χάρτη και δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, αυτά παθαίνεις. 6 τορπίλες, 8 hits από τα bombers, ένα critical damage, ένα πλοίο το οποίο βυθίσαμε, 5 φορές βάλαμε φωτιά σε αντίπαλα πλοία και 2 φορές τα υποχρεώσαμε να γεμίσουν νερά, να πλημμυρίσουν. Πέμπτη είμαστε, χωρίς μεγάλη διαφορά από τον τέταρτο, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και να δω πόσο κάναμε damage με τις τορπίλες. 6 τορπίλες, 32.685 damage, 8 hits από bombers, 3.206 damage. Κάναμε 32.685 damage από τις τορπίλες, πάλι δεν έμεινα ευχαριστημένος όμως, γιατί θα μπορούσα να κάνω 48.000, γιατί κάθε τορπίλη νομίζω έχει 8,5 ή 8. Αν έχει 8 είναι 6,8,48. 8.500 έχει. Maximum. Θα μου πεις το maximum είναι maximum, δεν είναι το μέσο. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η μάχη. Το αεροπλανοφόρο μας είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη μάχη. Φούλοι μηχανές. Να χαράξουμε και πορεία στο χάρτη σαν καλή ναύαρχη. Τι πορεία να χαράξει τώρα σε αυτό το... Δεν ξέρω πού να πάω τώρα. Να πάω λίγο πίσω και θα το αφήσω εκεί. Παίζουμε πάλι με ένα σμήνος μαχητικών, το νούμερο 2. Δύο σμήνοι τορπιλοπλάνων, το 3 και το 4. Και ένα σμήνος bombers, το οποίο είναι το νούμερο 5. Περιμένουμε να απογειωθούν σιγά σιγά. Πρώτα τα bombers. Από τα bombers πιο γρήγορα και από τα μαχητικά είναι. Τα νουμεράκια που βλέπετε, το 6, 6 και το 12, είναι τα αντίστοιχα αεροπλάνα που υπάρχουν στο σκάφος, τα οποία είναι οι εφεδρίες. Όταν μας χτυπήσουν και μας καταρρίψουν κάποιο από τα αεροπλάνα, αντίστοιχα αντικαθίστανται από αυτά εδώ. Όπως βλέπετε υπάρχουν 6 εφεδρικά μαχητικά, 6 bombers και 12 τορπιλοπλάνα. Αν θέλετε και σε σμήνη, ένα σμήνος, ένα και δύο σμήνη επιπλέον υπάρχουν. Τώρα, το κλασικό, θα πηγαίνουμε από πλοίο σε πλοίο, ειδικά σε battleship, εφόσον υπάρχει βέβαια. Μήπως μας κάνουν επίθεση και μπορούμε να καλυφθούμε από τα πυρά, από τα αντιαεροπορικά που έχει το κάθε battleship. Και βλέπω ότι στο chat τώρα γράφει κάποιος, αν δείτε το wasp bite, να μείνετε μακριά από τα 5 χιλιόμετρα απόσταση,
γιατί τα secondary guns του είναι πάρα πολύ δυνατά. They have a punch to them. Είναι... έχουν μπουνιά. Είναι λίγο αργό. Λοιπόν, εδώ είμαι καλά. Έλα εσύ πιο κοντά. Έλα να σε δελεάσω να με κυνηγήσεις. Να σε δελεάσω να με κυνηγήσεις. Μάλλον θα φύγεις γιατί με τα μαχητικά σου. Ναι, έπρεπε να κάνω ας πούμε το 5 να έρθει πιο κοντά. Εδώ που είναι και γρήγορο το 5. Το 5 λέω. Φύγε πίσω 5 τώρα. Το 2. Είσαι μέσα στο βελίνε και στον αντιαεροπορικό. Τώρα θα σε κυνηγήσω, όχι δεν σε κυνηγάω. Αλλά εδώ που με είδε με τόσα σμήνη, αποκλείεται να φύγει εύκολα. Και βλέπετε δεν έρχεται προς τα πάνω μου, είναι αρκετά έμπειρος και έξυπνος. Όχι σαν και εμένα που κολλάω και φεύγω και πάω όπου να είναι. Our team has taken the lead. Ένα όμαχα. Θα την κάνω εγώ τώρα την πλαγία, θα το κυνηγήσω αυτό το όμαχα. Και θα με πιάσει ο άλλος ο μάγκας με τα μαχητικά του. Και σε αυτόν να πάμε. Κατεβάζω τώρα, ολόκληρη αεροπορία κατεβάζω. Νάτος. Νάτο το παλικάρι, νάτο. Με βλέπει, λογικά πρέπει να με βλέπει εκεί πέρα. Δεν πιστεύω να μην με βλέπει. Δεν πιστεύω να πέσεις τώρα πάνω στο νησί εκεί πέρα. Όλοι πίσω παιδιά. 3F, 4F, 5F. 5F, 4F, 3F. Το 2 ας κάτσει. Μπα, δεν πρέπει να το χτυπήσουμε αυτό. Άμα περάσει και από αυτήν την... Εδώ κοιτάξτε κενό που δημιουργείται. Κοιτάξτε κενό που... Μία τροπήλη, ποιον βρήκε μία τροπήλη, αυτό να βρήκε. Μπράβο, δεν το περίμενα αυτό. Δύο F. Δεν βλέπω κιόλα, έχει αρχίσει να σκοτεινιάζει κιόλα. Το 2 μπορεί να έρθει να κυνηγήσει αυτόν. Και να έρθει να τον κυνηγήσει. Χάσαμε μόνο ένα αεροπλάνο, που όπως σε άλλες περιπτώσεις έχω χάσει τα πάντα, έχω χάσει. Έχω χάσει και δύο σμήνη ολόκληρα. Όχι, όχι, λάθος. Άσε να προσγειωθούν πρώτα. Η ομάδα μας βλέπω κάνει καλή δουλειά. Έχουμε βυθίσει 4 και έχουν βυθίσει 1. Και στα 4 υπάρχει ένα battleship, 2 cruisers και ένα destroyer και μας έχουν βυθίσει ένα destroyer. Πρέπει να πάω, θα είναι και τα 3 battleships. Από εδώ μεριά πρέπει να πάω λογικά. The enemy team has πολύ taken the lead. Πυρός. Λοιπόν. 2, 3, 4, 5. Το 2 πού είναι? Το 2 ακόμα γυρνάει. Λέγοντας 2 εννοώ τα μαχητικά, έτσι. Τα bombers βλέπετε είναι αρκετά γρήγορα. Και σε ταχύτητα, σε κόμβους είναι αρκετά γρήγορα. Και όταν προσγειώνονται, απογειώνονται, ανεφοδιάζονται διάμεσα, είναι αρκετά γρήγορα, οπότε δεν έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα με τα bombers. Χρόνο πολύ χάνεται με τις τορπίλες, με τα τορπιλοπλάνα, αλλά όταν τα τορπιλοπλάνα βρίσκουν στόχο, αξίζει τον κόπο. Το 2 να μπει μέσα και μετά να πάρω τους υπόλοιπους. Μάλλον μπορώ να το κάνω και έτσι, γιατί βαριέμαι να το κάνω με το χέρι.
τι είναι αυτό, Ναγκάτο. Ναγκάτο, έτσι όπως πας Ναγκάτο, άμα σε βρούνε αυτές, όλες θα σε βρούνε Ναγκάτο. Για να δούμε. Τέσσερις θα το βρούνε. Ναι. Μπράβο στον φίλο που έριξε τις τορπίλες και για να είναι τόσο κοντά, τις έριξε με το χέρι και ρίχνει κι άλλες. Και ρίχνει κι άλλες. Μπράβο το παλικάρι. Μπράβο. Ω. Πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Τώρα το δικό, τα δικά μας τα μαχητικά μέχρι να βγουν και να κυνηγήσουν αυτόν. Δύσκολα τα πράγματα. Πού να πάμε εμείς, να πάμε στο... Θα κάνουμε μια επίθεση τώρα της πλάκας στο αεροπλανοφόρο. Όχι. Αυτό θέλω. Θα περάσουμε από όλους τους αντιπάλους δίπλα. Σίγουρα θα μας δούνε. Αυτός εδώ ποιον κυνηγάει, πού πάει, στο αεροπλανοφόρο πάει. Μέχρι να πάει και να βγει θα προλάβουμε εμείς να του ρίξουμε τις τορπίλες. Ποιος ξέρει, ε? Ένας, δύο, θα μπουν μέσα, νάτος, δεν θα τον αργήσουν καθόλου αυτόν, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Γιατί έχει γίνει τόσο μεγάλο, φοβήθηκα. Λοιπόν, βόμβες θα του ρίξουμε. Τέσσερα αεροπλάνα ρίξανε βόμβες. Ρε μαχητικά, βοηθήστε. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Ελπίζω ότι αυτό το spread θα, επειδή γύρισε αυτός, έστριψε αριστερά, ελπίζω ότι αυτό το spread θα βρει. Θα βρει έστω μία-δύο. Μία. Δύο. Πάλι καλά. Βυθίστηκε. 2F. Πάνε όπου θες τώρα. Αυτός ρίχνει τις τόρπιλες του, ωραία. Πού τις ρίχνεις αυτό, να. 30-35, στα 5 χιλιόμετρα πρέπει να είναι περίπου. Δεν νομίζω να το βρει. Εδώ κάτι ξεχάσαμε εδώ πάνω, ε. Θα μου πεις και που το ξεχάσαμε, δεν έγινε και τίποτα γιατί κερδίζουμε άνετα. Το 3 είναι ήδη μέσα γιατί χάθηκε, το 4... Και αυτό για τον ίδιο λόγο, το 5 είναι έξω. Το 4 ας απογειωθεί. Οπότε 3 και 4 τα θέλουμε. Το 5 άστο ας κάνει τι είναι να κάνει. Και ξεκινάμε για το πιο αργό πάντα. Ο οποίος είναι ένα Ναγκάτο. Ναγκάτο στα 30 χιλιόμετρα. Εδώ έχουμε ένα Κόγκο στα 20, άρα έχουν 10 χιλιόμετρα απόσταση. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε να κάνουμε τίποτα. Και το Κόγκο θα τον βυθίσει. Του ρίχνει και άλλος. Έχει στόχο και το Όμαχα. Και το Όμαχα και ποιος ρίχνει από εδώ. Και το φιούζο του ρίχνει, μάλιστα. Τέλος πάντων, δύσκολα τα πράγματα. Για αυτόν πιο δύσκολα βέβαια, γιατί εγώ απλά δεν θα του ρίξω. 19, 18, πόσο μακριά είμαι, αρκετά.
Ελπίζω μετά από αυτή τη μάχη να αναβαθμίσω τα τορπιλοπλάνα μου και να γίνουν λίγο πιο γρήγορα. Άντε ρε παιδιά, πω. Πάει 1165, δεν αξίζει τον κόπο ούτε τις τορπίλες να ρίξω. 538. Ελπίζω να μην με κάνει κανένα περίεργο του στυλ θα ρίξω τις τορπίλες και μετά θα τον βυθίσουν. Όχι, εντάξει. Μια μάχη η οποία, άντε να μην την πούμε κακή, να την πούμε προς το μέτριο. Προς το μέτριο. Κακή ήταν. Detail report. Τρεις τορπίλες, 13422 το damage, 4 βόμβες, 1475. Αυτά τα bombers γιατί τα βάλατε. Αυτά τα bombers γιατί τα βάλατε. 4 βόμβες, 1475, δηλαδή πάει 350 περίπου, 370 κάθε βόμβα. Δεν κάνω άλλο σχόλιο. Τι σχόλιο να κάνω άλλωστε. Δίνουμε μια πορεία στο πλοίο, ό,τι να είναι, απλά να κινείται. Φουλ τις μηχανές. Παίζουμε με ένα σμήνος μαχητικών, δύο σμήνοι τορπιλοπλάνων, τα 3 και τα 4, και το 5 είναι τα bombers. Δίνουμε εντολή στα αεροπλάνα να απογειωθούν όλα τα σμήνοι. Ας τους στείλουμε και στο battleship αυτό, το οποίο να δω, θα καταφέρω να το καταλάβω ποιο είναι. Καλά. Θέλω να το δω στο πλάι και δεν μπορώ να, δεν ξέρω τον τρόπο πώς να γυρίσω. Δεν μπορώ να γυρίσω. Πάντως δεν το βλέπω για φιούζο. 1, 2, 3, 4, ή Κόγκο είναι, ή το προηγούμενο, πώς το λένε το προηγούμενο, όχι το καβάτσι, το Μιόγκι. Μιόγκι είναι. Έχω αρχίσει να τα καταλαβαίνω σιγά σιγά τα battleships. Λοιπόν, δεν έχει απογειωθεί το σμήνος νούμερο 4 που είναι τα τορπιλοπλάνα. Αντίπαλοι τι λένε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα battleships μαζεμένα. Αν το κάνουν επειδή έχουν γνώση ότι έχουν μαζέψει όλη τη δύναμη πυρός σε ένα σημείο, τότε θα έχουμε μια πολύ δύσκολη μάχη, φαντάζομαι. Γιατί ξέρουν να συνεργάζονται. Δεν χωριστήκανε καθόλου. Και εμείς που πάμε. Τα δικά μας τα battleships που είναι. 1, 2, 3. Μόνο 3 battleships έχουμε. Έχουν αυτοί και 2 πλοία παραπάνω. Προφανώς έχουμε περισσότερο πλοία με μεγαλύτερο tire και περισσότερα. Βλέπω εφτάρια πολλά, 2 Ναγκάτο, 2 Μογκάμι, 2 Sims και ένα Χατσουχάρου. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Τώρα εγώ θέλω να πάω εδώ μέσα με όλη την αεροπορία, αλλά θα με διαλύσουν. Δεν πειράζει, παιχνίδι είναι. Θα το χαρώ όμως. Τα αεροπορικά τους θα με διαλύσουν έτσι, και βέβαια αυτός ίσως να έχει βεληνικές, τώρα αφού θα συναντηθούν θα έχει. Αυτοί οι δύο δεν θα έχουν, αυτός δεν θα έχει. Ένα battleship λείπει.
από τα τέσσερα που μέτρησα στην αρχή, που είναι νάτος. Αυτοί οι δύο δεν θα έχουν. Αν ρίξω σε αυτό, ίσως να πετύχω και αυτόν. Τι έχουμε εδώ κάτω. Την έκανα τη βλακεία τώρα. Από το 3 οι τορπίλες δεν θα πάνε καθόλου. Τώρα θα πάνε. Τώρα θα πάνε. Φεύγουμε όλοι, παιδιά. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πατάμε τον γκάζι και φεύγουμε και πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Οι τορπίλες μου αυτές έχουν μια πιθανότητα να βρούνε. Αυτές ίσως η τελευταία, άμα στρίψει προς τα δω, θα είναι καλύτερα. Δύο βρήκανε. Πάει αυτός. Θα βρούμε και αυτόν. Μία βρήκε. Μία. Έλα άλλη μία. Για λίγο. Και αυτή εδώ δεν την είδε. Πες ότι την είδε και, προφανώς έκοψε. Δύο τορπίλες δεν είναι άσχημα. Δεν είναι άσχημα. Βέβαια θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερα έτσι όπως πήγε το θέμα, γιατί είδατε ότι αποτύχει, βρήκαμε ένα πλοίο επιπλέον, αλλά χάσαμε πολλά. Όλη η αντίπαλη δύναμη πλοίων βρίσκεται εδώ, όλος ο στόλος. Οπότε εγώ την κοπανάω. Την κοπανάω και γρήγορα κιόλα. Τι έκανα τώρα. Ξέχασα να πατήσω το shift. Θα γύριζε από την άλλη μεριά και θα έβρισκα στο νησάκι. Φουλ τις μηχανές. Στρίβουμε, πάμε να φύγουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Άντε παιδιά να ανεφοδιαστούμε, άντε να ανεφοδιαστούμε και να ξαναβγούμε, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Βλέπω ότι αυτούς εδώ θα τους φάνε γρήγορα, αυτοί εδώ θα είναι πολύ μακριά για να κάνουν οτιδήποτε, και άμα δεν πάμε εδώ πέρα να μας ψιλοχάσουν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι γίνεται εδώ, έχει κοκκινήσει ο χάρτης. Δύο τορπίλες μόνο. Πάει αυτός. Κοιτάξτε τι πειρά τρώει. Ελπίζω να αρχίσει να μην κολλήσει άλλο. Πω, βροχή. Πραγματικά βροχή. Άντε πάλι καρυπάτα τον γκάζι. Και είναι και ναγκά του, είναι και μεγάλο τάγια. Εν τω μεταξύ, χάνουνε 3-2 βέβαια. Τους έχουμε βυθίσει 3 πλοία, αλλά έχουνε 2 παραπάνω. Οπότε συνολικά έχουν ένα περισσότερο. Δεν είναι άσχημα από τη μία. Αλλά τα πλοία που έχουν χάσει τι είναι. Ένα ναγκάτο, ωραία. Ένα μιόγκι που είναι battleship, αλλά είναι tier 4. Και ένα μινεκάζι. Εμείς χάσαμε ένα sims που είναι tier 7 και ένα fuso που είναι tier 6. Και τώρα δεν θέλω να το συνεχίσω, γιατί είμαστε μείον 2. Λοιπόν. Να αρχίσουμε να βγάζουμε σιγά σιγά. 5. 4. Τους ξέχασα αυτούς. Έπιασα τη συζήτηση εδώ πέρα και εδώ τι έχουμε. Αυτός είναι ο πιο δύσκολος. Αυτός έχει, πρέπει να έχει τορπίλες. Τι είναι, sims. Αυτός έχει τορπίλες σίγουρα. Σίγουρα έχει τορπίλες. Και κοιτάξτε το. Α, γυρνάει πίσω. Γυρνάει πίσω. Γιατί γυρνάει πίσω. Πάμε σε αυτό να τότε που αυτός έρχεται προς το μέρος μας. Our aircraft are under attack. Ποιο. Αυτό. Από ποιο να. Τώρα του ρίξαμε. Βρέστο. Δύο. Δύο. Καλά είναι. Καλά είναι. Αν καταφέρουμε να το κάνουμε ζημιά και με τις τορπίλες, γιατί θα μας προλάβει, είναι γρήγορος, θα μας προλάβει.
δείξε μου τώρα. Θέλω πρώτα το 4 να ρίξει, να στρίψει αυτός και μετά να τη φάει από το 3. Αν καταφέρουμε να το... Το 3 τώρα έριξε. Το 3 πού έριξες τώρα 3. Νομίζω ότι είσαι μακριά 3. Νομίζω ότι έριξες μακριά 3. Θα προλάβουν αυτές οι δύο. Όχι. Την πατήσαμε. Οχ. Απόσταση 5,6. Το secondary battery μου δεν... Αυτός γιατί φεύγει από εκεί, έριξε τροπίλες, δεν φαίνονται πουθενά τροπίλες, έτσι δεν είναι. Ή φοβήθηκε αυτόν, μάλλον φοβήθηκε αυτόν. Έριξε τροπίλες. Όπισθεν ολοταχώς. Άτιμες τροπίλες, γιατί... Άρε, γιατί δεν φαίνεται από μακριά οι τορπίλες. Σόι Τζάβι Destroyed. Σόι Τζάβι, ποιος ήταν, αυτός ήταν. Αυτός ήταν, ο Sims. Άρε. Γιατί δεν φαίνονται οι τορπίλες από μακριά. Τι άλλο θες πες τώρα. Ποιο να στέλνω ρε παιδιά. Ρε χαμένα τάχω ρε. Σταματημένος είναι. Γιατί κρύβεται. Μάλιστα. Προφανώς κρύβεται. Μοίρες περίπου θα πέσουν τώρα οι τορπίλες. Δεν θα πέσουν 90. Δεν θα πέσουν. Το 4 έριξε, το 3 δεν έριξε τώρα και το 3. Πίσω γρήγορα, battleship είναι αυτό, θα σας διαλύσει. Αυτή πιστεύω ότι θα τον χτυπήσει, εκτός αν... εντάξει. Τρεις τορπίλες του τον χτυπήσανε, ήταν ήδη βυθισμένος από την πρώτη. Εγώ θα λέω ότι τρεις τορπίλες τον χτυπήσανε. Άρα τρεις έχουμε εδώ και δύο, οι επιπλέον πέντε. Και τώρα να γυρίσουμε πίσω, μην έρθει κανένας από εδώ. Αλλά τι, δύο πλοία έχουν μείνει. Δύο πλοία έχουν μείνει και κοιτάξτε τι γίνεται, έχουν ακόμα το Α και το Β. Και το αεροπλανοφόρο τους, για να μην φαίνεται, θα είναι κάπου εδώ κάτω. Πάμε να το βρούμε. Πάμε να το βρούμε. 5. Όταν ανεφοδιαστείς βγες. Το 2 πού είναι. Μέσα είναι. Πάλι το έκανα το λάθος. Όχι, εντάξει. Είπα μήπως αρχίσει να βγαίνει το 2 και μετά... ναι, πάλι το έκανα το λάθος, όντως το έκανα. Έπρεπε να περιμένω το 2 να απογειωθεί αφού προσγειωθούν το 3 και το 4. Το 3 προσγειώθηκε, το 4 δεν είχε προσγειωθεί. Και τώρα θα περιμένω να βγαίνει και το 5 για να μπει μέσα το 4. Ρε...
δεν θα κάνω το ίδιο με το, με το 3, θα περιμένω να προσγειωθεί το 4 και μετά θα... Ε, όχι ρε παιδιά! Άντε τώρα, άντε. Τέλειωσε και το παιχνίδι. Μέχρι να προσγειώσω και να απογειώσω τα αεροπλάνα, επειδή έβλεπα ότι κατέβαινε για να προσγειωθεί, έλεγα εντάξει, κατεβαίνει, έχει πάρει την Αθήνα, δεν μπορεί να αγυρώσει, έχει πάρει πορεία. Λοιπόν, τρεις τορπίλες, οι εξής πέντε, έτσι θέλω να λέω. Team score 1437, άρα οι τορπίλες που έριξα κάνανε ζημιά, αφού όλοι οι άλλοι έχουν λιγότερο από μένα. Τρεις τορπίλες, 49.000 damage. Και αυτό μάλλον γιατί κάνανε πλημμύρα, προφανώς. Ή ανάψαν φωτιά, αν και νομίζω οι τορπίλες μόνο πλημμύρα κάνουν. Δεν πρέπει να ανάβουν φωτιά. Προφανώς, γιατί τρεις τορπίλες με επί 8,5, 3, 8, 24, 25,5 είναι το μέγιστο. Προφανώς, λόγω πλημμύρας, ή αν έγινε και κανένα άμορακ, γιατί υπάρχει άμορακ, πράγμα σπάνιο βέβαια, όχι όπως το World of Tanks, έγινε άμορακ και καταφέραμε και κάναμε τόσο μεγάλη ζημιά με τόσο λίγες τορπίλες. Έγινε περίπου το διπλάσιο από το μέγιστο που μπορούσαν να κάνουν αυτές οι τορπίλες. Εδώ η τύχη μας χαμογέλασε πολύ. Φυσικά το, με τις βόμβες, 5 βόμβες, 2.500 άνευ αξίας είναι αυτό. Θα μου πείτε 2.500-2.500 και από ό,τι κατάλαβα τα bombers πρέπει να τα προσέχετε λίγο, να τα κρατάτε σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε reset όταν σας κάνουν cap. Εκεί είναι καλή περίπτωση γιατί σπάνια χάνει τον bomber αν το στείλετε προς την πλώρη του πλοίου ή προς την πρίμνη του αντίπαλου πλοίου. Αν το στείλετε από το πλάι χάνει αρκετά εύκολα. Αν το στείλετε από μπροστά όμως ή από πίσω, τότε έχετε πολύ μεγάλες πιθανότητες να κάνετε reset. Δεν κάνει ιδιαίτερα μεγάλο damage, βλέπετε πόσο κάνει, αλλά για το reset πιστεύω ότι είναι καλά. Πίσω στο λιμάνι μας λοιπόν. Και τέλος της μάχης. Μην ανησυχείτε, μέχρι τώρα ήταν λίγο μαραθώνιος, αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο που θα σας δείξω είναι ένα highlight. Είναι μία επίθεση σε ένα κόγκο και με αυτό θα κλείσει και η παρουσίαση όσον αφορά τις μάχες. Δεν το στέλνω. Καταλάβατε όλοι ότι τώρα ένα εδώ, ένα εδώ, πιστεύω ότι είναι καλά και τα bombers ρίξανε. Αυτός δεν φαίνεται να στρίβει δεξιά-αριστερά. Το 4 έριξε, το 3 έριξε, όλοι πίσω, όλοι πίσω. Κοιτάξτε με πόση διαφορά πέσανε οι τορπίλες. Μία θα φάει σίγουρα. Ωραία, και από εδώ θα φάει ελπίζω 2, μπορεί και περισσότερες. 5 τορπίλες σύνολο, 6. 6 τορπίλες και δεν έπεσες. 6, 8, 48, ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Πάντως του κάναμε καλή ζημιά και του κάναμε και πλημμύρα, θέλω να... ναι, γιατί βλέπετε ότι πέφτει σιγά σιγά η... τα hit points του. Ελπίζω να μην έχει κάνει repair, λογικά θα έχει κάνει repair όμως ή δεν ξέρει να κάνει. 7, 6, 200, 6, 800, 6, 200. Μέχρι, μπα, δεν νομίζω να το ρίξω. Άμα τον βρουν αυτές οι βολές και συνεχίσει η πλημμύρα, υπάρχει περίπτωση να μας δείξει ότι τον βυθίσαμε εμείς. Αλλά εγώ βλέπω ότι έχει πέσει στις 3.000 και έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να τον βυθίσουμε. 1.900, 1.400, έλα λίγο ακόμα. 8.69, έλα λίγο ακόμα. Έλα, δώσε μας το kill, μπράβο. Destroyed και τέλειωσε και το παιχνίδι. Τέλειωσε και το παιχνίδι. Έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος γιατί είδατε τι έγινε τελευταία. Με ένα συνδυασμό τορπιλών καταφέραμε και βυθίσαμε το battleship που βυθίσαμε. Τι battleship ήτανε, τι ήτανε, τι ήτανε, τι ήτανε, Κόγκο.
Βυθίσαμε ένα ολόκληρο κόμπο. Δεν ήταν άσχημα. Λοιπόν, 8 target hits από τορπίλες, 4 από βόμβες, φαντάζομαι ότι δεν θα έκαναν παραπάνω από 2.000 damage, 5 αεροπλάνα καταρρίψαμε, ένα critical damage, ένα κόγκο βυθίσαμε, πολύ το χάρηκα αυτό. Βάλαμε μία φορά φωτιά σε ένα αντίπαλο σκάφος και 5 τορπίλες λογικά πρέπει να ήταν, κάνανε πλημμύρα. Γι' αυτό και το είδατε ότι έχασε τόσο πολύ damage τελευταία. Λογικά από τις 6 τορπίλες που το χτυπήσαν, έξι δεν το χτυπήσαν τελευταία. Από τις 6 τορπίλες που το χτυπήσανε, οι 5 ανοίξανε τρύπα, έμπαζε νερά, δεν μπόρεσε να τις κάνει repair και έχασε αρκετά hit points επιπλέον από όσο damage του κάνανε οι τορπίλες. Και όμως δεν είμαστε πρώτοι, θα μου πεις γιατί να είσαι πρώτος. Δεν έκανες κανένα τρομερά μεγάλο damage, απλά ήταν το χτύπημα τέτοιο το οποίο ήταν λίγο καλό. Detailed report με 8 τορπίλες 43.535 πόντους και από τις 4 βόμβες 1.901 damage. Δεν κάναμε και τίποτα τρομερό, ευχαριστήθηκα τη βύθιση του κόμπο γιατί αυτό που είχα στο μυαλό μου από την αρχή, το ότι δηλαδή θα ρίχνω τις τορπίλες σε μία συγκεκριμένη κλίση, έπιασε στη συγκεκριμένη περίπτωση πάρα πολύ καλά. Αυτό ήταν λοιπόν το Saipan Tiger 6 Aircraft Carrier, φυσικά αμερικανικό, να το δούμε και στο Tech 3. Είναι μετά το Independence και αφού το ξεκλειδώσετε, μετά μπορείτε να πάτε στο Ranger. Ένα αεροπλανοφόρο το οποίο σε σχέση με το προηγούμενο μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε με μία τέταρτη σκουάτρων, με ένα τέταρτος μήνος δηλαδή. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε 4 σμήνι τορπιλοπλάνων όπως τα ήθελα εγώ. Φαντάζομαι ότι έχει γίνει για λόγους του ότι θα ήταν πολύ overpowered το αεροπλανοφόρο και γενικά όλα τα αεροπλανοφόρα θα ήταν πολύ overpowered αν είχατε τη δυνατότητα να βάλετε παραπάνω από 2 squadrons οι οποίες να έχουν τορπιλοπλάνα. Φανταστείτε ότι θα μπορείτε να περικυκλώνετε στην ουσία με τα σμήνη σας ένα οποιοδήποτε πλοίο, να ρίχνετε τις τορπίλες ταυτόχρονα, δεν θα έχει να πάει πουθενά. Θα το κυκλώνετε χωρίς να μπορεί να κάνει οποιαδήποτε μανούβρα. Τώρα με τις 2 squadrons έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει είτε χτυπώντας σε μία το πολύ 2 τορπίλες, είτε ξεφεύγοντας και από όλες μαζί. Ένα πλοίο το οποίο μου άφησε καλές εντυπώσεις, αν και στην αρχή έκανα κάποια παιχνίδια, ειδικά όταν είχα ένα σμήνο τορπιλοπλάνων, έκανα κάποια πολύ άσχημα παιχνίδια. Όταν αναβαθμίστηκαν τα αεροπλάνα και αναβάθμισα πλήρως το πλοίο, είδα ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όταν έχετε τα τορπιλοπλάνα σας ειδικά και είναι τα κλασικά, τα αρχικά, το πρώτο στάδιο ας πούμε των τορπιλοπλάνων, αυτά είναι πολύ αργά και πάρα πολύ ευάλωτα. Όταν πηγαίνετε στα αναβαθμισμένα τορπιλοπλάνα, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ καλύτερα. Δεν πέφτουν το ίδιο εύκολα τα αεροπλάνα, είναι λίγο πιο γρήγορα, σας γλιτώνει κάποια στιγμή αυτό από πολλούς μπελάδες και οι τορπίλες βλέπετε ότι έχουν συν 2.600 πόντους επιπλέον, οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Με λίγα λόγια, το προτιμώ από το Independence. Σίγουρα το προτιμώ από το Independence. Θέλει λίγο προσοχή γιατί όλα τα πλοία πλέον έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ επικίνδυνα, ανεβαίνετε ένα Tiger πλέον. Αλλά από την άλλη, εάν έχετε αυτή την προσοχή που χρειάζεται, τότε μπορείτε να κερδίσετε πολύ περισσότερα από το να παίζατε με το προηγούμενο μοντέλο, το οποίο ξέχασα πώς το λένε, το οποίο είναι το Independence. Πριν από λίγο το είπα και το ξέχασα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσετε να το ερευνήσετε το συγκεκριμένο πλοίο και να παίξετε με αυτό. Αυτές ήταν οι μάχες, αυτή ήταν η παρουσίαση του Saipan, το οποίο είναι Tiger 6 αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Ελπίζω να σας άρεσε, να το διασκεδάσατε, να μάθατε και κάτι.
Ήταν και λίγο μεγάλο το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί έπρεπε να σας τα δείξω. Πιστεύω ότι έπρεπε να σας τα δείξω όλα αυτά που είδατε στις συγκεκριμένες μάχες. Να προσέχετε και να είστε καλά.